Από τη σελίδα 978, από το κεφάλαιο ΙΕ και το εδάφιο 28 πάνω πάνω. Σελίδες 978, κεφάλαιο ΙΕ και εδάφιο 28 διότι εφάνει εύλογον εις το Άγιον Πνεύμα και εις εμάς να μην επιβάλλομεν εις εσάς μηδέν πλειότερον βάρος εκτός των αναγκαίων τούτων. Να απέχετε από διδολοθήτων και αίματος και πνικτού και πορνείας από τον οποίο φυλάτονται σε αυτούς θέλετε πράξη καλώς έρωστε ή γένετε. ούτε μεν λοιπόν απολυθέντες ήλθον εις και συνάξατε στο πλήθος, ενεχείρισαν την επιστολή, αναγνώσαντες δε αυτήν εχάρισαν για την γενομένη παρηγορία. Ο Ιούδας δε και ο Σίλας, όντε και αυτοί προφήτε παρηγόρησαν τους αδερφούς στην Αντιόχεια δια λόγων πολλών και επεστήριξαν αυτούς, και αφού διέτρεψαν εκεί καιρόν την στάλησαν εν ειρήνη από τον αδελφόν της Αντιοχείας προς τους Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ. Εις Σίλαν εφάνει εύλογον να μείνει έτη αυτού. Ο δε Παύλος και Βαρνάβας διέτριβον εναντιοχεία αντιοχεία διδάσκοντες και κηρύττοντες με τα άλλων πολλών το λόγο του Κυρίου. Μετά δε την ασημέραση, είπε ο Παύλος προς τον Βαρνάβαν, ας επιστρέψουμε τώρα και ας επισκεφθούμε τους αδελφούς ημών κατά πάσαν πόλη και ας κηρύξουμε το λόγο του Κυρίου πως έχουσι και ο Μεν Βαρνάβας σε στοχάστη να συμπαραλάβει τον Ιωάννη των λεγόμενων Μάρκων των ανιψιών του, και ο Παύλο όμω έκρινε άξιον τον αποχωρισθέντα από αυτόν από τη πανφιλίας και μη συνακολουθήσαντα αυτού ει το έργο του το να μη συμπαραλάβωση. Συνέβη λοιπόν ερεθισμό ώστε απεχωρίστησαν απαλλήλων. Και ο Μέν Βαρνάβα παραλαβών των Μάρκων εξέπλευσε εις Κύπρον, ο δε Παύλος εκλέξα στον Σύλλαν, εξήλθε, παραδοθείς υπό των αδελφών εις την χάρη του Θεού και διήρχε την Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζοντα την Εκκλησία. Κατήτησε δε εις Στέρβιν και στε, Λίστραν, και ιδίου το μαθητής της ονόματι Τιμόθεος, ιός γυναικός την Ιουδαίας πιστής πατρός δε Έλληνος, πως είχε καλήν μαρτυρίαν υπό τον εν και εικονίου αδελφών, τούτον τον ηθέλησε ο Παύλος να εξέλθει με θεαυτού και λαβών αυτόν περιέτεμε διά του Ιουδαίους του Σόντας εν της τόπης εκείνης επειδή εγνώριζαν πάντες τον πατέρα αυτού ότι το Έλλην. Πως δε διήρχονται τας πόλεις, παρέδιδον σε αυτούς διαταγάς να φυλάτωσιν τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμ. Εμέ λοιπόν εκκλησία εστερεούντο εις την πίστη και ευξάνοντο των αριθμών καθημέραν. διελθόντες δε την φρυγίαν και την γη της Γαλατίας, εποδίστησαν υπό το Αγίου Πνεύματος να κηρύξω συντολόγων το λόγον εν ήλθον κατά τη μισίαν και δοκίμαζον να υπάγωσιν προς την βυθινίαν, πλην δεν αφήκε αυτού το πνεύμα, περάσατε δε την μισία αν κατέβησαν εις τροάδα. Κι όραμα με φάνη των Παύλων, αν ήρθε η το παρακαλών αυτόν και λέγον διάβα Μακεδονία Μακεδονίαν και βοήθησον ημάς. Κι ως είδε το όραμα ευθύ εζητήσαμεν να υπάγομεν στην Μακεδονία συμπεραίνοντες ότι ο Κύριος προσκαλεί μα για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο προς αυτούς. Αποπλέψατες λοιπόν από τη Στροάδος, επεράσαμε κατευθείαν στη Σαμοθράκη, να ακολουθούν μέρα τη Νεάπολη και εκείθεν ή τη είναι ή της είναι η πρώτη πόλη του μέρους εκείνου Μακεδονίας, απικία ρωμαϊκή και διετρίβωμεν εν την πόλη ταύτη μέρα στην Άας. Αμήν. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του Θεού. Πραγματικά, πολύ ιδιαίτερο σοβαρό το έργο του Θεού. Ο Θεός βρήκε έναν άντρα, τον οποίο εμείς ποτέ δεν θα τον διαλέγαμε. Υβριστή, βλάσφημο, λίδωρο, κατήγορο, διόκτη της Εκκλησίας. αλλά είχε προγνωρίσει ο Θεός τον Παύλο ότι θα ήταν ο πλέον κατάλληλος καθώς εγνώριζε άριστα τον νόμο, πρώτον, παρακυρίου μαθητευτείς παρά τους πόδας του Γαμαλήλ δεύτερον ήταν ο Ρωμαίος πολίτης και τρίτον ήταν διακεκριμένος εν το μέσο του Ισραήλ. Ιδιαιτέρως διακεκριμένος εν το μέσο του Ισραήλ. Και έτσι το διώκτητο το βλάσιμο και τον Ιβριστίν σε μια στιγμή, σε λίγα δευτερόλεπτα θα τολμούσα να πω, ο Θεός άστραψε φως υπερβαίνοντας τη λαμπρότητα του ηλίου, τον τύφλωσε, τον έριξε κάτω, τον ταπείνωσε ω εδάφου. Ο Παύλο έμεινε έκπληκτο και ακούει και τη φωνή του Θεού. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκει. Και ο διώκτη υβριστή και βλάσιμο είπε: Ποιο εσύ, κύριε, τον οποίο εγώ διώκω. Και άκουσε με έκπληξη. Εγώ είμαι ο Ιησούς, ο ανεστημένος, τον οποίο εσύ διώκεις και σκληρό είναι να λακτίζει σε καρφιά. Και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή του Σαούλ 100%. Έγινε πια ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Θεού με αποστολή συγκεκριμένη, προγνωρισμένη προκαταβολής κόσμου. Όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα τον αποστείλει στα έθνη. Να κηρύξει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Φοβερό. Αλλά έπρεπε να περάσει ένα στάδιο εκπαίδευσης. Πράγμα το οποίο περνάμε και εμείς σήμερα πριν έλθει η ώρα αφενός μεν που οι οδύνες της εγκυμονίουσης θα είναι τρομακτικές αφετέρου που θα γίνει μεγάλη αναζωπήρωση σωτηρία πολλών ψυχών η ετός τον καιρό της οψίμου βροχής και το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και το ερώτημα είναι ποιος θα είναι από αυτή τη μεριά και ποιος θα είναι από αυτή τη μεριά. Ποιος θα είναι αυτός που θα είναι πάνω στο όρος του οίκου του Κυρίου, εκεί όπου θα καταποθεί ο θάνατος ενίκη, και ποιος θα είναι έξω. Εδώ η απάντηση είναι ο Θεός να μας φυλάει, ο Θεός να μας ελεήσει. Οι δευτάρχονται γρήγορα αδερφοί, είναι μετά από χρόνια. Αν είσαι νέος, δεν θα προλάβεις να γεράσεις. Και αν είσαι μεγάλος σαν και εμένα, ελπίζω να προλάβω να τα ζήσω. Αλλά ο Θεός ξέρει. Και έτσι λοιπόν ο Παύλος αναγεννήθηκε, βαφτίστηκε πνεύματι Αγίω, βαφτίστηκε ενίδατη. Και ο Κύριος τον πήγε στην Αραβία, γιατί εκεί θα μπορούσε μόνο να βρεθεί, μόνος του, με τον Χριστό, στην Αραβία. Και έμεινε τρία χρόνια. Μοναξιά, αλλά όχι μοναξιά, ο Χριστός ήταν μαζί του και του δίδασκε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το ορθοτομημένο σπούδασο να παραστήσεις δόκιμον εις το Θεόν είναι σαν να του λέγε του Παύλου εργάτη ανεπέσχυντο ορθοτομής το λόγο της αληθείας αλλά δόκιμος στον Θεό. Και αφού έμαθε σε τρία χρόνια το Ευαγγέλιο του Χριστού διδαχθείς από τον ίδιο τον Χριστό, στη συνέχεια τον στέλνει τέσσερα χρόνια στην Ταρσό, πάλι μόνο του, όλοι οι του τον λέγανε αιρετικό, περιφρονημένος, έως ότου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δημιουργήθηκε η Εκκλησία των Εθνών, η Αντιόχεια, θα είναι η μητέρα Εκκλησία των Εθνών και απέστειλε τον Βαρνάβα και τον φώναξε. Έζησε περίπου ένα χρόνο στα Ιεροσόλυμα και έζησε και είδε το θαύμα, τα θαύματα του Κυρίου, πως ελευθέρωσε τον Πέτρο με έναν άγγελο και τον έσωσε γιατί το είχε υποσχεθεί από τον καταδίκη του θανάτου που η Ρώδος τον είχε βάλει, αλλά και είδε και το τέλος του Ηρώδη που απέθανε σκολικόβριτος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα πια που μπαίνει σε άλλη πορεία η ζωή του, ο Θεός τον ανέβασε ως τρίτου ουρανού, στο θρόνο της Χάριτος του Θεού. Εκεί είδε και άκουσε λόγια τα οποία δεν συγχωρείται στους ανθρώπους να αναλύσωσε. Και τώρα πια είναι έτοιμος η αποστολή. Γι' αυτό και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ξαναεπέστρεψε στα Ιεροσόλυμα αφού είχε αποσταλεί από την Αντιόχεια για να ζήσει και την πρώτη κουρμενική Σύνοδο, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι χριστιανοί στους εθνικούς και ποιε είναι οι υποχρεώσει των εθνικών, δηλαδή να απέχουν από ειδωλόθητα αίμα, πνικτό και πορνεία. Τότε επέστρεψαν στην Αντιόχεια, που ο Κύριος πριν από λίγα χρόνια είχε πει «Χωρίσατε σε με το Βαρνάβα και το Σάβλο δια το έργο το οποίο προσεκάλεσα. Και αφού προσευχήθηκαν, τους απέστειλαν, πήγαν πρώτα στην Κύπρο και από εκεί αρχίζει και φαίνεται καθαρά ο Θεός με ποιον εργάζεται. Με το Βαρνάβα, εδώ είναι το πρώτο μήνυμα αδελφοί, με ποιον εργάζεται ο Θεός. Με το Βαρνάβα, που ήταν πραγματικά ιός παρηγορίας, Είμαι τον Παύλο, σκεύος εκλογής. Και ενώ κήρυταν, εκεί υπήρχε ο Ελλημάς ο Μάγος, ο οποίος αντιστεκόταν στο κήρυγμα και πραγματικά εμπόδιζε και τους άρχοντες που άκουγαν το Λόγο του Θεού και μάλιστα το Σέργιο, ο οποίος ήταν ανθίπατος να πιστεύσει στο Ευαγγέλιο, χρησιμοποιώντας τον λοιπόν τον Παύλο με δύναμη Πνεύματος Αγίου λέει θα μείνει τυφλός έως καιρού για να πάψεις διάβολε να εμποδίζεις το κήρυγμα του Ευαγγελίου φοβερό θαύμα αρχίζει και φαίνεται ο Θεός ποιον χρησιμοποιεί Στη συνέχεια, Πηγαίνουν στην πισιδία εκεί πάλι χρησιμοποιεί τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού με παρησία, στη συνέχεια στο εικόνιο. Εκεί αντιστέκονται οι εθνικοί, αλλά βλέποντας τον Απόστολο Παύλο να θεραπεύει έναν χολό ο οποίος ο Κιλίας Μητρός δεν είχε περπατήσει ποτέ. Είπαν θεοί ήρθαν, είπαν τον Βαρνάβα Δία και τον, Ερμή, και τον α, Απόστολο Παύλο Ερμή γιατί αυτός κήρυτε. Επειδή αυτός είναι ο το αρχηγός του λόγου. Αρχίζει και φαίνεται τώρα πια ο Άβραμ από το Λότ, ο Παύλος από το Βαρνάβα. Ο Παύλος λιθοβολείται, θεωρείται νεκρός, σηκώνεται, παρηγορεί και στη συνέχεια επιστρέφει στην Αντιόχεια, οι οποίοι το στέλνουν, όπως είπαμε, στα Αεροσόλυμα, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και αφού έγινε ό,τι έγινε, έως τρίτου ουρανού που είπαμε και λοιπά, επιστρέφουν στην Αντιόχεια, μαζί τους ο Ιούδας και ο Σίλας, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, όπως και ο Λουκάς, ιδιαίτερα πρόσωπα, τα οποία θα ακολουθήσουν το θέλημα του Θεού ακολουθώντας τον Παύλο. Γιατί? Γιατί έγινε ρεθισμός μεταξύ του Βαρνάβα και του Παύλου. Ο Βαρνάβας ήθελε να πάρει τον ανιψιό του, τον Μάρκο, μαζί, αλλά ο Παύλος λέει, μας εγκατέλειψε μόλις πρωτοβγήκαμε, εκεί που επετίμησε τον αλλημάτο μάγο. Λίγες μέρες αφού του βγήκαμε, δεν άντεξε. Δεν πρέπει να το πάρουμε, θα του κάνουμε κακό. Δεν μπορούμε να του βάλουμε βάρος που δεν μπορεί να το σηκώσει και έγινε ερεθισμός Και τώρα στον ερεθισμό πρέπει ο καθένα να δείξει την καρδιά του. Πόσο σοβαρό είναι αυτό. Ο Βαρνάβα θύμωσε, πήρε το Μάρκο και έφυγε. Θυμωμένος γιατί δεν υπετάχθη εις αυτόν ο Παύλος. Παρόλο να αποκλείεται να υπήρχε και κάποια ζήλια, εγώ τα λέω αυτά, γιατί έβλεπε ο Θεός να χρησιμοποιεί τον Παύλο και όχι τον Βαρνάβα. Αλλά στον ερεθισμό αγρίεψε πιο πολύ. Και πήρε απόφαση να κάνει αυτό που αυτός νομίζει. Φοβερό, αδερφή, αγαπητή. Ελευθερωθέντε από την αμαρτία, του ει τον Θεών. Τι έπρεπε να κάνει, να προσευχηθούμε, Να μα οδηγήσει ο Θεό. Και ο Θεό θα έχει όλα έτοιμα γιατί ήξερε την απόφαση του Βαρνάβα. Τα ξέρει όλα ο Θεό. Ήξερε την καρδιά του Βαρνάβα. Γι' αυτό είχε ετοιμάσει και το Σίλα. Ο οποίο δεν έφυγε. Η στο Σίλα εφάνει εύλογο να μείνει στην Αντιόχεια. Δεν επέστρεψε. Μια φορά ακόμη, ο Θεός τα έχει έτοιμα στον άνθρωπο τον εκλεκτό Του. Αλλά ο Θεός τα έχει έτοιμα και σε όλους τους άλλους, εμάς. Είναι. Κύριε, και εμεί θα ξαναπούμε μια φορά ακόμη. Φύλαξέ μας, σε παρακαλώ. Δώσε μας καρδιακά την καρδία Σου, Θεέ μου, ώστε να πράττουμε μόνο το δικό Σου θέλημα, όχι το δικό μας. Φοβερό είναι, αδερφοί. Ποιον υπακούς στην καρδιά σου ή το Χριστό. Ποιος σε οδηγεί, το Πνεύμα το Άγιο ή το μυαλό σου. Και το χειρότερο απ' όλα ή ο θυμός σου. Ο Θεός να μας φυλάει. Τον πήρε, φύγανε και δεν τον ξαναβλέπουμε στο έργο του Θεού. Δεν ξέρουμε τι συνέβη στο Βαρνάβα. Εγώ ελπίζω ότι είναι στον ουρανό, γιατί ήταν ιός παρηγορίας. Αλλά η Γραφή δεν μας λέει τίποτα για το τέλος του. Βεβαίως και το Λότ τον ελέησε ο Θεός. Τον έβγαλε πριν την καταστροφή χάρη του Αβραάμ. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός ελέησε και τον Βαρνάβα χάρη του Χριστού. Αλλά αυτό μου δίνει την παρησία να λέω τα ελέγεις και χάρη του Χριστού. Είλαια. Γιατί δεν μπορώ να συγκρίνω τον εαυτό με τον Βαρνάβα. Ποτέ δεν υπήρξε Υιός παρηγορίας. Όπως αυτός. Είλαια. Πολύ σοβαρό αδελφοί μου αγαπητοί πως αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που έρχονται μπροστά μας. Βλέπω ανθρώπους να έρχονται και ξαφνικά χάνονται. Γιατί, τι συνέβη. Προσπαθώ να καταλάβω και δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μου λένε. Γιατί χάθηκε ο ιός παρηγορίας. Έλατε. Δύσκολο ήταν να πει ο Παύλος λέει έτσι και έχει δικαίωμα. Γιατί δεν αντέχει ο Μάρκος στην ηλικία που είναι. Αργότερα θα αντέξει. Θα γίνει χρήσιμος και θα γράψει και το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον υπαγόρευση του Πέτρου. Και ο Πέτρος θα τον λέει Υιό του, τον Μάρκο. Και ο Παύλος θα τον αγαπάει σαν καλό αδελφό του. Αλλά δεν ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να εξέλθουν. Δεν βάζει ο Θεός περισσότερο βάρος από ό,τι αντέχουμε. Και εμεί θα βάλουμε βάρος. Αφού το είδαμε ότι δεν το άντεξε. Απεχωρίστησαν, πήγαν στην Κύπρο και ο Παύλος με οδηγία Πνεύματος Αγίου εξέλεξε πλέον Αυτόν που ο Θεός του έφερε κοντά του τον Σίλα και παραδοθείς υπό τον αδελφόν, εξητώντας δηλαδή τις προσευχές των αδελφών, ούτε αυτό δεν ζήτησε ο Βαρδάβας. Να προσευχηθούν οι αδελφοί και να μας αποστείλουν. Τόσο τιμό είχε, τόσο λάθος έκανε και παραδοθείς υπό των αδελφών στην χάρη του Θεού διήρχε το Συρίαν και Κιλικίαν επιστηρίζουν την Εκκλησία. Και τώρα θα φτάσει και στη Δέρβη και στα Λίστρα και εκεί ο Θεός έχει ετοιμάσει έναν ισόψυχο του Παύλου. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, τον Τιμόθεο. Νεαρό, και με οδηγία πάντοτε Πνεύματος Αγίου ο Παύλος εκλέγει αυτόν να ακολουθήσει τον Σίλα και τον Παύλο. Και παίρνουν απόφαση και οι τρεις τώρα, προσέξτε, παίρνουν απόφαση να πάνε να κηρύξουν το Λόγο του Θεού στην Έφεσο. Στην Ασία, στη Μυσία, στη Βυθινία. Αλλά δεν κάνουν τίποτα χωρίς να ρωτάνε το Πνεύμα το Άγιο. Πόσο σοβαρό είναι. Γιατί μο... μια σας παρακαλώ πολύ να το προσέξετε αυτό. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια γιατί μόνο το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τα μέλλοντα. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο γνωρίζει τι είναι αυτό που σε συμφέρει, τι είναι αυτό που θα δοξαστεί ο Θεός. Αλίμονος τον άνθρωπο που δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, που δεν οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Θα είναι η ζωή του από λάθο σε λάθο. Γι' αυτό το ξαναλέω, ελέησέ μα, κυρία μου. Ελέησέ μα. Δεν τολμώ ποτέ, αλήθεια σα το λέω, ούτε και στι προσευχέ μου κατηδίαν, ούτε και στι οικογενειακέ προσευχέ να λέω, ευλόγησέ μα, κύριε. Δεν αξίζω την ευλογία του Θεού. Εκείνο που θέλω είναι το έλεος του Κυρίου το έλεος του Θεού. Ελέησέ μας, Κυρία μου, και ελέησέ με, Κυρία μου, κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου. Και τελικά, με μία όραση, ο Θεός του αλλάζει τελείως πορεία. Το ξαναλέω, με μία όραση τους αλλάζει τελείως πορεία. Ξέρεις τι θα πει να έχουν πάρει απόφαση τρεις δούλοι του Θεού να πάνε στην Γαλατία, στην Ασία, στη Μυσία, στη Βυθινία και ο Θεός να του λέει όχι. Και φτάνουν στην Τροάδα σε αδιέξοδο, ένα χωριδάκι. Ψαροχώρη ήτανε. Λίγες οικογένειες ήταν εκεί ψαράδες. Τι θα κάνουμε εδώ. Μα θα σε οδηγήσει η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου σε αδιέξοδο. Ναι, γιατί εκεί έχει προσδιορισμένη ο Θεός θύρα ανεωγμένη επειδή εφύλαξα στο λόγο του Κυρίου και δεν αρνήθηκε στο όνομά του. Θύρα ανεωγμένη. Πού στην Τροάδα θύρα νεογμένη, ξαναλέω πού, στην Τροάδα. Και τώρα πίσω δεν μπορούμε, δεξιά, αριστερά, μπροστά. Τα... Πού, τι. Και περιμένουν την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Το πιστεύω ότι περιμένουν. Γιατί όταν είσαι σε αδιέξοδο δεν παίρνεις αποφάσεις γιατί η απόφαση που θα πάρεις θα είναι καταστροφική. Όταν βρεθείς σε αδιέξοδο, περιμένεις. Τι περιμένεις, το έλεος του Κυρίου, η χάρη του Χριστού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Θα βρεθώ σε αδιέξοδο. Δια πολλών θλίψεων, αδέλφια μου, πρέπει να εισέλθετε και εγώ βέβαια, αλλά εγώ το λέω για σας τώρα, Πρέπει να εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα εισέλθετε με χορούς και τραγούδια και παλαμάκια. Δια πολλών θλίψεων, μέσα από στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό, Αμή. όχι μέσα από φαρδιά πύλη και ευρύ χορόδο, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και εδώ λέμε εμείς, αμήν κύριε αλλά βοήθησέ μας, ελέησέ μας. Αμήν αδερφοί, αμήν. αμήν Κύριε. Αφού αυτό είναι το θέλημά Σου, αμήν. Και τι τους δείχνει τώρα ο Θεός, ένα άνδρα Μακεδόνα, και δεν είναι ξαναπάει, ήταν ειδωλολάτρες τελείως, Έλληνες, κατεξοχήν ειδωλολάτρες. και σου λέει στο όραμα ο Μακεδόν, έλα και βοήθησέ μας. Και κατάλαβαν όλοι, αλλά εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι. Κι όσοι είδε το όραμα, ευθύς ζητήσαμε να υπάγουμε στην Μακεδονία, συμπεραίνοντας ότι ο Κύριος προσκαλεί μας για να κηρύξουμε το Ευαγγελίο προς Αυτούς. Και γιατί το λέω. Πρώτον, γιατί βγάζουμε συμπεράσματα αλήθειας από αυτά που μας δείχνει ο Θεός. Ευγάζουμε συμπεράσματα δικά μας. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ, αν, εκτός από τον Παύλο, τον Σύλλα και τον Τιμόθεο, είναι και ο Λουκάς που έγραψε τις πράξεις των Αποστόλων και συμπεριλαμβάνει και τον εαυτό του και το ξαναδιαβάζουν. Συμπεραίνοντες, γράφει ο Λουκάς. Από εδώ και πέρα, ακόλουθος του Παύλου δεν θα είναι μόνο ο αλλά και ο Λουκάς ο γιατρός ο αγαπητός, τον οποίο ο Θεός έχει εκλέξει για να γράψει όχι μόνο το καταλουκάν Ευαγγέλιον, αλλά και τις πράξεις των Αποστόλων, δηλαδή όλο το χριστιανικό βίο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και πού τον έχει βάλει, δίπλα στον Παύλο. Όχι δίπλα στον Βαρνάβα, όχι γιατί έφυγε. Γιατί θύμωσε, γιατί αγρίεψε δίπλα στον Παύλο που έμεινε ταπεινός και περίμενε να δει ο Θεός τι θα κάνει και είδε ότι ο Θεός του έφερε το Σίλα, έναν ταπεινό αδελφό δίπλα του. Του έφερε τον Τιμόθεο, έναν ακόμη πιο ταπεινό αδελφό δίπλα του και του έφερε και έναν γιατρό, τον Λουκά, όχι για να τον γιατρεύει, αλλά για να καταγράφει και να γίνει αυτός ο οποίος θα καταγράψει το πλέον αναλυτικό Ευαγγέλιο, το καταλουκάν Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει, όπως λένε οι άνθρωποι, ωραίότερο βιβλίο καταγεγραμμένο επί της γης. Σε λεπτομέρειες, αλλά και τις πράξεις των Αποστόλων. Που μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων εμείς μπορούμε να διακρίνουμε τη μητέρα πάντων ημών, που είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Σκεφτείτε να μην υπήρχε ο Λουκάς. Και να ήταν μόνο ο Παύλος, ο Σύλλας και ο Τιμόθεος. Να μην υπήρχε ο Λουκάς. Όμως ο Λουκάς υπήρχε και πάντοτε δίπλα στον άνθρωπο του Θεού θα βάζει ο Θεός ανθρώπους συνεργούς, συνεργάτες. Θα μοιάζουν με αυτό, ταπεινούς, Που θα ενδιαφέρονται μόνο για το λόγο του Θεού. Που θα διοικούνται από το πνεύμα το Άγιο. Που θα διηγούνται από το πνεύμα το Άγιο. Και εγώ ξαναλέω: Κάνε μας έτσι, κύριε. Ελέησε, μας, σε παρακαλώ. Και μπήκανε στο πλοίο. Συνεχίσανε και φτάσανε στους Φιλίππους. Τώρα τι θα κάνουμε εδώ. Δεν θα ήταν πιο ωραία στην Έφεσο εκεί που είχαμε πάει και μας γνωρίζανε και είχαμε κηρύξει το Ευαγγέλιο να επεκταθούμε. Δεν θα ήταν πιο ωραία να πάμε εκεί που εμείς αποφασίσαμε. Τι είναι πιο ωραίο αδερφή. Αυτό που εσύ αποφασίζεις ή αυτό που ο Θεός σε οδηγεί. Τι ωραίο που είναι. Κάνε Κύριε να οδηγούμε από το Πνεύμα το Άγιο. Σε παρακαλώ. Όλους μας. Και όποιον ήρθε πρώτη φορά στην Εκκλησία και όποιον είναι από την αρχή στην Εκκλησία. Δεν έχει σημασία αδερφοί αγαπητοί πόσα χρόνια έχουμε. Σημασία έχει την καρδιά έχουμε. Αυτό έχει σημασία. Με τα πάσης φυλάξεως, η φυλάξεως Υιέ μου φύλατε την καρδία σου γιατί εκτά προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Μην ακολουθείς την καρδιά σου αδερφέ μην ακολουθείς την αρέσκειά σου, μην ακολουθείς τη γνώμη σου. Να ζητάς πάντοτε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο Θεός θα κάνει μεγαλία, θαυμάσια και τεράστια. Πού στους Φιλίππους, μα εκεί είναι όλοι οι δολολάτρες. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει και η Λιδία, κύριε Θεό. Είναι σε μια γωνιά η Λιδία η οποία συνήθιζε, καθώς ήταν η πολίτρια Πορφύρας, από τα θεάτυρα. Πώς βρέθηκα από τα θεάτυρα στους Φιλίππους. Τα θεάτυρα είναι από εδώ πέρα, την Ασία. Η Φιλίπποι είναι από εδώ, στην Ελλάδα. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός, αδερφοί. Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι να γνωρίζω λιδίες. Ωραίο όνομα, αλλά δεν φτάνει μόνο το όνομα, χρειάζεται και η χάρις. Μία γυναίκα από τα θεάτυρα, πολίτρια, πορφύρας, τη οποίας όμως ο Κύριος διήνυξε την καρδία να προσέγει στα λαλούμενα υπό του Παύλου. Και τώρα είναι το τελευταίο μήνυμα που μου δώσε ο Θεός. Για σήμερα ζήτησε να σου ανοίξει ο Θεός την καρδιά να προσέχεις στα λαλούμενα υπό του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς εσύ. Μπορούσε η Λιβία ολίτρια πορφύρα σιγά τρέχει και γύρευε από τα θεάτυρα αλλά όμως ήταν ταπεινή. Ήταν σεβομένη το Θεό. Τι θα πει, είχε ευσέβεια, φόβο Θεού και σεβόταν τους ανθρώπους. Γιατί ο ασεβής ποιος είναι, τός που δεν φοβάται το Θεό και κάνει ό,τι του αρέσει, ό,τι θέλει και ό,τι νομίζει. Και δεν τρέπεται τους ανθρώπους. Ο Θεός να μας φυλάει. Μία γυναίκα και από αυτή τη γυναίκα θα αρχίσει η μεγάλη σωτηρία του Δευτέρου Αποστολικού Ταξιδιού του Παύλου. Από μία γυναίκα, ακούτε αδερφοί τι σας λέω και μας λέω λόγος του Θεού συγγνώμη, από μία γυναίκα, πολίτρια πορφύρας, ασήμαντη, αλλά ευλογημένη, παρακυρίω γιατί βρήκε μια καρδιά ο Θεός έτοιμη, την άνοιξε και προσήχε με μεγάλο σεβασμό τα λαλούμενα υπό του Παύλου, με αποτέλεσμα πίστευσε, σώθηκε αυτή, σώθηκε η οικογένειά της και αμέσως, αμέσως άνοιξε το σπίτι της. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Το σπίτι σου το έχει κλειστό ή ανοιχτό. Αμέσως άνοιξε το σπίτι της. Και λέει στον Παύλο, εάν με κρίνει αξία, γιατί, γιατί είναι ταπεινή, ασήμαντη. Ελάτε να σας φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Άνοιξε το σπίτι της. Και από αυτό το σπίτι ξεκίνησε το αποστολικό, ευλογημένο, τρίτο έργο του Θεού. Φιλίππους, Σαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο, όλη η Ελλάδα. Φοβερό, αδερφή, αγαπητή. Φοβερό το αποστολικό ταξίδι χωρίς το Βαρνάβα που θύμωσε και έφυγε με το σύλλα που έκρινε άξιο να παραμείνει γιατί ήταν προφήτης ήταν προφήτης ο Ιούδας έφυγε που είχαν πάει μαζί ο σύλλας ήταν προφήτης και έμεινε στη συνέχεια τον Τιμόθεο ένα νεαρό παιδί ο οποίος όμως ήταν ισόψυχος του Παύλου γιατί δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον, αλλά πάντα ζητούσε τη δόξα του Θεού στη ζωή του. Και το έργο του Θεού δεν ξεκινάει από έναν μεγάλο, φοβερό και τρομερό θούλο του Θεού. Ξεκινάει από μια ασήμαντη κοπελίτσα, γυναίκα, παντρεμένη με οικογένεια, η Λιδία, που πουλαγε πορφύρες. Αδελφοί, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Αμήν, Αμή. ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Γι' αυτό ο ευσεβής άνθρωπος είναι αυτός που φοβάται το Θεό και οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και σέβεται και τους πιο ασήμαντους ανθρώπους. Γιατί δεν ξέρει πώς θα τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Αυτό είναι το περιφρονημένο. Πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Άλλωστε και ο Ιησούς Χριστός τι ήτανε. Να ζωραίος, περιφρονημένος, Κατάπεφρονημένος. Γι' αυτό μας το λέει καθαρά ο Κύριος μας. Ό,τι κάνετε στον ελάχιστο αδελφό μου, σε μένα κάνετε. Ποιος ήταν τώρα ο αδελφός του Χριστού εκεί στους Φιλίππους, η Λιδία. Η ελάχιστη, πολίτρια προσφύρας, που δεν την ξαναβλέπουμε θα έλεγα. Δεν την δεν την ξαναβλέπουμε πουθενά. Αλλά από αυτήν γίνεται σωτηρία μεγάλη στους Φιλίππους, στον Άρχοντα το δεσμοφύλακα των φυλακών που έγινε μεγάλη η εκκλησία και η πιο αγαπημένη εκκλησία στη Θεσσαλονίκη με διωγμού στη Βέρεια, στην Αθήνα όλα αυτά απ' τη Λιδία και εκεί ψάχνω γύρω γύρω να δω υπάρχει καμιά Λιδία ανάμεσά μας αλλά λέω Κύριε κάνε μας όλους σαν τη Λιδία στο όνομα του Χριστού του Κύριου ημών. Αμήν. Αλληλούια. Αλληλούια.